Λίγες ώρες μετά το παραλήρημα του υπερεθνικιστή κυβερνητικού εταίρου Devlet Bahçeli στα social media, ο οποίος έδωσε μέσως εντολή στον πρόεδρο της Τουρκικής Βουλής να πετάξει έξω τον Κούρδο βουλευτή Γκεργέριογλου από το χώρο του Κοινοβουλίου, η αστυνομία ανέλαβε δράση. Οι αρχές συνέλαβαν σήμερα το πρωί τον Κούρδο βουλευτή μέσα από τα γραφεία του κόμματος στη Βουλή, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, φορώντας τις πιτζάμες και τις παντόφλες του. Τον έβγαλαν σχεδόν σηκωτό, όπως βλέπουμε. Ο ίδιος είχε μείνει εκεί για τρεις νύχτες διαμαρτυρόμενος για την αφαίρεση της βουλευτικής του ιδιότητας και ασυλίας. Το Χαντεπέ έκανε λόγο για στημένη επιχείρηση εναντίον του βουλευτή πριν από την καθημερινή του πρωινή προσευχή. Οι τουρκικές αρχές μάλιστα έδωσαν στη δημοσιότητα το δικαστικό έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι πρόσφατες κατηγορίες που τον βαραίνουν, ότι εξακολουθούσε δηλαδή να ενεργεί σαν βουλευτής και ότι παράνομα δεν εγκατέλειψε το κτίριο της Βουλής. Και μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες που του αποδίδουν Γεωργία Γαραντζιώτη είναι περί προπαγάνδας μέσω των social media. Να σε ευχαριστήσουμε.